Μια ευκαιρία για εργασία σε χιλιάδε ανθρώπου, αλλά και μια συντονισμένη προσπάθεια ενίσχυση του μετόπου κατά των πυρκαγιών σε όλη τη χώρα εν του καλοκαιριού, αποτελεί το νέο πρόγραμμα κοινοφελού εργασία για την αντιπυρική προστασία των δασών που παρουσίασαν την Παρασκευή η Υπουργό Εργασία Έφη Αχτσόγλου, ο Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντο Σοκράτη Φάμελο και ο Υφυπουργό Εργασία Νάσο Ηλιόπουλο. Το πρόγραμμα προπολογισμού 32 εκατομμυρίων ευρώ απευθύνεται σε 5.066 ωφελούμενου, οι οποίοι θα τοποθετηθούν στι κατατόπου δασικέ υπηρεσίε τη χώρα με βάση τι καταγεγραμμένες ανάγκε. Επίση, έχουν εξασφαλιστεί πόροι ύψου 1 εκατομμυρίου ευρώ από το Πράσινο Ταμείο για τα μέσα ατομική προστασία των απασχολούμενων και άλλε λειτουργικέ ανάγκε του προγράμματο. Στην Ήπειρο θα προσληθούν 225 άτομα, από τα οποία 113 στα Ιωάννα, 38 στην Άρτα, 37 στην Πρέβεζα και επίσης 37 στη Θεσπρωτεία. Το πρόγραμμα σχεδίασαν από κοινού τα Υπουργεία Εργασία και Περιβάλλοντο με στόχου αφενό με την εξυπηρέτηση αναγκών σε προσωπικό των δασικών υπηρεσιών τη χώρα για την αντιπυρική προστασία, αφετέρου δε την κατάρτιση των ανέργων σε ένα εξειδικευμένο αντικείμενο με στόχο την πλήρη επανένταξή του στην αγορά εργασία. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματο, που θα είναι διάρκεια 8 μηνών, θα χορηγηθεί βεβαίωση για τι θεματικέ εκπαίδευση των ωφελούμενων από τα δασαρχεία, ενώ η επαγγελματική εμπειρία που θα αποκομίσουν θα αναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ. Η απασχόληση θα εμπειρίεχε εργασίε για την προστασία των δασικών οικοσυστημάτων από πυρκαγιέ και τη διαχείριση καμένων εκτάσεων, όπω καθαρισμοί δασών, δημιουργία αντιπυρικών λωρίδων προ αποφυγή μελλοντικών καταστροφών. Η ανάρτηση της πρόσκληση υπολογίζεται να γίνει σε 10 με 15 μέρες.